είναι στο Zenith. Ναι, είναι ο Γιώργος Κυραδάκης, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά. Ιδιαίτερη τιμή για μένα. Τώρα, αν πιανού είναι η τιμή, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και οι δύο έχουμε τις τιμές για διαφορετικούς λόγους και νομίζω ότι μοιραζόμαστε μαζί τους κοινούς προβληματισμούς. Αν εξαιρέσεις μόνο ένα κομμάτι, για όλα τα άλλα νομίζω συμπλέουμε. Το κομμάτι που διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό έχει χρώμα, αν έχει πράσινο, αν έχει κόκκινο, αλλά αυτό είναι το πιπέρι και το αλάτι της ζωής, το οποίο μπορούμε να το καταφέρουμε. Άλλωστε κάπου θα πρέπει να διαφοροποιείται ο άνθρωπος, έτσι ώστε να έχει το αλάτι, όπως είπες. Έτσι, έτσι. Εδώ συγκεκριμένοι και λίγο ρίγανη για να μην χρειώσουμε τα πράγματα. Σωστά, σωστά. Και μου αρέσει που αρχίζουμε μια εκπομπή πάρα πολύ σοβαρή για την ελληνική κοινωνία και η οποία... Και να πω στον κόσμο ότι δεν θα είναι η πρώτη και η τελευταία. Θα έρχεστε εδώ, κύριε Ξηραδάκη, γιατί ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει στη θάλασσα, τι ακριβώς γίνεται με τα προϊόντα, τι ακριβώς γίνεται με το μπακάλι της γειτονιάς, θα το πω έτσι, τι ακριβώς θα έχει αύριο όταν ένα κομμάτι φέτα, ναι, αυτό δεν είναι αύριο, είναι και σήμερα. Ναι, ένα κομμάτι φέτα, ναι, αυτή τη στιγμή κάνει 9,5 ευρώ. Ναι, κάνει 9,5 ευρώ και μπορεί να κάνει και 12 και βλέπουμε ότι πολλοί, πριν ήθελα να πω στους φίλους μας ακροατές ότι πριν από λίγο λέγαμε τι θα πούμε οι κάτοικοι, έργε ο Γιώργος ο Γκονονής λέει να μιλήσουμε λίγο για τα πόνερα του πολέμου και λέω δεν είναι να μιλήσουμε για τα πόνερα, είναι να μιλήσουμε για τη θάλασσα που αντιμετωπίζουμε από τον πόλεμο. Έχει απόλυτα δίκιο. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, αυτή η θάλασσα μπορεί να σηκώσει πάρα πολλά από φόρ και να μην μπορούμε να το αντέξουμε, όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, όλη η παγκόσμια κοινωνία. Και ξέρεις, όταν δεν αντέχει η κοινωνία, γίνεται δυσβάσταχτο κάτι, πού γυρνάει και χτυπάει μετά στο τέλος, πάει και πολεμάει χωρίς λόγο. Και αυτή είναι η ουσία. Είναι το κάτι ακριβώς. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, εδώ με τον Γιώργο τον Κυριαδάκη θα πούμε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα φτάσουμε όχι στο σήμερα, αλλά στο αύριο. Και αυτό έχει σημασία. Τι θα γίνει αύριο. Αλήθεια, κύριε Κυριαδάκη, αύριο τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει? Αύριο θα γίνει το... Αύριο είναι ότι υπάρχουν δύο πορείες που μπορεί να πάρει η παγκόσμια κοινότητα. Η μία είναι να πάμε σε μία εκλογήκευση της κατάστασης και υπάρχει να λογική. Μπορέσουν... Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, ποιο είναι το σενάριο? Βρίσκουμε όλους τους απαχθέντες, τους εχμάλωτους πολέμου, τους εχμάλωτους που έχουν πάρει και τους ομήρους που λένε και παράλληλα εξοντώνεται γρήγορα η ηγετική ομάδα της Χαμάς. Εννοείς η τρομοκρατική ομάδα. Λοιπόν, τώρα, εκεί τότε, όμως αυτή εκεί τότε, εκεί τότε έχει πετύχει το στόχο του Νετανιάχου και πάει πλέον να διαπραγματευτεί. Πολύ ωραία. Τι πάει να διαπραγματευτεί? Αυτό που του ζητάει ένα μεγάλο τεράστιο μέρος της παγκόσμιας κοινωνίας. Ποιο είναι αυτό? Να δούμε πραγματικά τα σύνορα της Παλαιστίνης, να μπορέσει αυτό το κράτος να υπάρξει και να συνεπάρξει. Να σηκώσει κεφάλι, αυτό δεν θα πεις. Να σηκώσει κεφάλι. Να υπάρξει και να συνεπάρξει με τις Ισραήλ. Η Χαμάς δεν χρησιμοποιεί τον Γιώργο, τον Αντώνη, τον Κώστα. Η Χαμάς δεν μαξιλάρι. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Επειδή δεν με αφήσατε λίγο να τελειώσω. Γιατί αυτό είπαμε ένα από τα σενάρια. Μια άλλη πορεία που μπορεί να πάρει κατάσταση είναι γιατί από την βόρεια μεριά της Γάζας, του Ισραήλ, έχουμε και τη Χεζμπολάχ. Έχουμε άλλη τρομοκρατική οργάνωση σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν θέσει οι δυτικοί, έτσι. Οπότε εκεί δεν πάει να πει ότι τα βρήκες με τη Χαμάς, πας στη Χεζμπολάχ, θα πούνε η Χεζμπολάχ, α, τα βρήκατε, εντάξει, είμαστε μια χαρά. Έχουμε λοιπόν μια άλλη επίλυση, μια αναγκαιότητα επίλυσης και του βόρειου κομματιού. Συνεπώς το σκάκι που είναι να παιχτεί αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει μόνο η Βασίλισσα,
κινδυνεύει και η Βασίλισσα και ο Βασιλιάς και ο Πύργος και έχουμε εμείς τα λογάκια, ας πούμε, και πηγαίνει τώρα. Κατά πολύ σωστά. Για να πάμε λοιπόν σε μια έτσι, μουσική ανάγνωση του πράγματος και αμέσως μετά εδώ είμαστε για τη συνέχεια. Ο Γιώργος Ξεραδάκης είναι ατέλειωτος και έχει πολλά να μας πει. Και για τη θάλασσα, παρακαλώ. Γιατί και θα ξύγει όλα για τη θάλασσα. Γιατί από τον πόλεμο θα επηρεαστεί. Τα ταξίδια σας στην Κίνα είναι συνεχόμενα και πολυήμερα. Και θα επηρεαστεί και στην Κίνα και στην Αμερική και παντού. Αλλά θα επηρεαστεί και η θάλασσα πάρα πολύ με αυτά όλα τα πράγματα που συμβαίνουν. Πάμε, Αντώνη.